Τους εκπροσώπους της αεροπορικής εταιρείας Iraq Airways και της εταιρείας εκπαίδευσης πιλότων Εγνατή Aviation υποδέχτηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του Δήμαρχου Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης στα πλαίσια της άφηξης της νέας σειράς πιλότων που θα εκπαιδευτούν στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου της Κοζάνης. Όπω απέδειξε η προηγούμενη σειρά των εκπαιδευόμενων πιλότων που ήδη έχουν αναχωρήσει από την Κοζάνη, οι δύο εταιρείε, η Rack Airways και η Greti Aviation, έμειναν ικανοποιημένε από το επίπεδο συνεργασία με το Δήμο Κοζάνη, τόσο σε επίπεδο εγκαταστάσεων, όσο και στο επίπεδο φιλοξενία στην πόλη. Κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και σήμερα στη συνομιλία που είχε ο Δήμαρχο με του εκπροσώπου των εταιριών. παρότι έχουμε χιόνια σήμερα, με αυτόν τον καιρό υποδεχτήκαμε. υποδεχόμαστε μάλλον το δεύτερο γκρουπ των πιλότων, των εκπαιδευμένων πιλότων από την Rack Airways. Στα πλαίσια τη παρουσία τη Αγνατία Aviation στην Κοζάνη, έχουμε μιλήσει αρκετέ φορέ για την παρουσία τη Αγνατία Aviation, για τη σημασία τη παρουσία του εδώ, για τη σημασία για την αξία τη αξιοποίηση του αεροδρομίου, μια δημόσια υποδομή με τρόπο τέτοιο ώστε να αποφέρει και να επιφέρει τοπικό αποτέλεσμα σημαντικό για την περιοχή. Νομίζω ότι αυτή η σχέση αρχίζει και ισχυροποιείται, η επένδυση συνεχίζει είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι γιατί με από δικέ μα και δικέ μα προσπάθειε. Έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και βλέπουμε αυτό το πράγμα να ανθίζει. Εγώ θέλω να καλωσορίσω του ανθρώπου που έχουν έρθει από το Ιράκ. Εδώ είναι οι άνθρωποι, τα στελέχη από την εταιρεία, εκπαιδευτέ τη Raker Airways που έρθουν να συνοδεύσουν το δεύτερο γκρουπ. Ευελπιστώ όχι στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο, σε πολλά γκρουπ σπουδαστών να είναι στην Κοζάνη, να περνάνε καλά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που μα μετέφεραν οι δύο άνθρωποι: ότι ήδη από το πρώτο γκρουπ οι εντυπώσει των σπουδαστών είναι ιδιαίτερα θετικέ για την Κοζάνη. Που η πόλη έδειξε για άλλη μια φορά τη φιλοξενία τη. Καλώ ήρθατε. Welcome to Kozani again. Thank you very much. Thank you very much. Very kind of και εύχομαι ειλικρινά καλή διαμονή, καλή εκπαίδευση, καλή σταδιοδρομή στου μαθητέ τη Iraq Airways στην Κοζάνη. Καθορίσαμε την δεύτερη σειρά τη Iraq Airways, την τρίτη ουσιαστικά, καθώ οι δύο πρότε ήρθαν μαζί. Ε, στην χιονισμένη, όπως είπε και ο Δήμαρχος Κοζάνη, παρόλα αυτά ε, μπορέσαμε και τους υποδεχτήκαμε. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν στα διαμερίσματά τους και από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει η εκπαίδευση στο καινούριο εκπαιδευτικό κέντρο στην ε, Οδό Καστοριάς. Ε, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί κάτι το οποίο ξεκίνησε πριν από έξι μήνες έχει μια ιδιαίτερη ε, επιτυχία την οποία την αναμέναμε, αλλά πιστεύουμε ότι ο βαθμός της επιτυχίας είναι πολύ ψηλότερος από αυτός που αρχικά περιμέναμε. Το feedback που πήραμε από τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ θετικό, σίγουρα θα συνεχίσει η συνεργασία, αλλά στην Κοζάνη δεν θα έρθει μόνο η Iraqi Airways, θα περιμένουμε και άλλες εταιρείες και άλλες συνεργασίες και ευελπιστούμε όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες συναντήσεις να υπάρχει τουλάχιστον μία σειρά κάθε δύο μήνες. Ο στόχος είναι για 200 μαθητές σε περίπου ένα με δύο χρόνια από σήμερα. Ευχαριστήσει για το καλωσόρισμα τους εκπροσώπους του Δήμου αλλά και όλο τον κόσμο της Κοζάνης. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη με την όλη υποδοχή και με το όλο project και ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχίσει για πολλά χρόνια.